διαβάζω εγώ. Ο μάστερ στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό για να το καταφέρει κάποιος πρέπει να διαβάσει πάρα πολύ ή να γεράσει πάρα πολύ. Το να γίνει μάστερ κάποιος ανθρώπινες σχέσεις. Yes, sir. Τέλειος, ιδανικός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ωραία. Το να το. Οκ. Σχολάμε, φύγαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Αδριανή μου σήμερα. Το να προσεγγίσει όμως τον μάστερ, γι' αυτό και όταν μιλάμε για ιδανικό σύντροφο, δεν είναι ο ιδανικός σύντροφος, είναι ο καλύτερος για εμάς. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για μάστερ σε ανθρώπινες σχέσεις, όσο δυνατόν μπορούμε να προσεγγίσουμε το εγχειρίδιο, που προφανώς το να, να διαβάσει κάποιος δεν αρκεί. Βοηθάει. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα, επιστημονικές έρευνες και στον εγκέφαλο και στις σχέσεις, αποτελέσματα που δείχνουν τάσεις. Από εκεί πέρα όμως, για το πώς μπορούμε να είμαστε, να εξελιχθούμε σαν προσωπικότητες για να γίνουμε ιδανικοί σύντροφοι, για να γίνουμε καλοί με τον εαυτό μας. Για πολλά θέματα, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια σύγκρουση. Με πιο παραγωγικό τρόπο. Από αυτό που έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε το ρόπαλο και να βαράμε ένα στον άλλο. Έτσι, από τους προγόνους μας, αγαπημένους μας νεάντερτα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια όμως από εδώ. Δεν πρέπει να αφήσουμε το ρόπαλο στην άκρη. Δεν είμαστε πολύ μακριά όμως από εκεί. Μπορεί να φοράμε κουστούμια και ωραία ρούχα και να βαφόμαστε και να έχουμε έτσι μια μάσκα, ένα προσωπείο, τον πληθυντικό, αλλά στη δύσκολη στιγμή το ένστικτο, το ίδιο με τότε, είναι που τα καλύπτει όλα. Ναι. Τώρα, η λύση ποια είναι, να καταδυναστεύσουμε το ένστικτο? Όχι, να το διαχειριστούμε όμως. Mm. Καταδυνάστευση του ενστίκτου σημαίνει κανιβαλισμός. Διαχείριση του ενστίκτου σημαίνει πολιτισμός. Άρα, πώς να διαχειριστούμε μια σύγκρουση, πώς να διαπραγματευτούμε κάτι το οποίο έχει νόημα για εμάς, πώς να διερευνήσουμε τις ανάγκες του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας, απέναντί μας. Αν δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες, πώς θα τις διερευνήσουμε? Και ακόμα και αν τις ξέρουμε, αν δεν τις διερευνήσουμε, πώς θα μπούμε σε διαδικασία να εκπληρώσουμε τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου, να τον βοηθήσουμε σε αυτό που είναι πιο σημαντικό για εκείνον και αυτό να βελτιώσει τη σχέση μας μαζί του, χωρίς όμως να ξεχάσουμε τις δικές μας ανάγκες. Πριν φτάσουμε λοιπόν στον άλλο και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για τον άλλο όλα αυτά που είπες, δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό πριν για μας? Προφανώς, όταν λέμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις, πρωτίστως η σχέση η οποία είναι σημαντικό να διερευνήσουμε είναι η δική μας με τον εαυτό μας. Το κλασικό ότι όταν πέφτει μάσκα στο αεροπλάνο, που ελπίζω κανείς να μην το βιώσει ποτέ αυτό. Θα τη βιώσει. Όχι. Πρώτα. Ακούω την οδηγία. Σε εσένα και μετά στα παιδιά. Πρώτα, ναι. Πρώτα σε εμάς, για να μπορούμε να είμαστε καλά, να υπηρετήσουμε και τις ανάγκες των άλλων παιδιών και όποιον άλλο είναι δίπλα. Τι ωραίο παράδειγμα. Ακούω και στις συναντήσεις, στις παρουσιάσεις μας, στα σεμινάρια μας, έχουμε πολλές μαμάδες. Και καμιά φορά απευθύνομαι μόνο σε αυτές. Και αυτό που τους λέω είναι, μαμάδες αγαπημένες μου, μην ζείτε, μην διάγετε τη ζωή των παιδιών σας μόνο, σας παρακαλώ. Μην ζείτε μόνο για τα παιδιά σας, για τις δικές τους ανάγκες. Γιατί κάποια στιγμή θα νιώσετε κενές. Κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσετε ότι διάγατε τη ζωή κάποιου άλλου και όχι τη δική σας. Θα θέλετε να σας το ανταποδώσουν τα παιδιά σας. Και τα παιδιά σας θα το θεωρούν υποχρέωσή σας και ότι είναι δική σας επιλογή. Και θα συνειδητοποιήσουμε, οι γονείς που το κάνουμε αυτό, ότι όλη μας η ζωή ήταν χτισμένη πάνω σε θεμέλια που ουσιαστικά μας δημιούργησαν αποθυμένα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού σου? Όχι, αλλά υπάρχει μια ισορροπία. Και πιο ωραίο παράδειγμα για ένα παιδί, για να το σπρώξεις να ανεξαρτητοποιηθεί και να υπηρετεί τις δικές του ανάγκες, είναι να δει τη μαμά και τον μπαμπά να κάνει τα χόμπι του, να προχωράει στη δουλειά του, χωρίς αυτό πάλι να είναι δικαιολογία για να είμαστε συνεχώς αλλού και να αμελούμε, να αμελούμε τελείως τα παιδιά. Γιατί και εκεί έχουμε την υποχρέωση, την ευθύνη. Και εύχομαι να έχει γίνει κάτι επιλογή από όλους αυτό, να φροντίσουμε αυτά τα παιδιά, να φροντίσουμε αυτούς τους μικρούς ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα μόνα τους. Έτσι. Και οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους. Και εύχομαι και επαναλαμβάνω να το κάνουμε γιατί το θέλουμε. Και ξέρεις τι είναι πολύ συνηθισμένο? Να έχουμε ένα ψευτοκίνητρο, δηλαδή ό,τι κάνω, το κάνω για τα παιδιά μου. Είναι απριόρι λάθος αυτό. Ποια είναι? Το να λείπω 12 ώρες στο σπίτι, 14 ώρες. Να περνάει μια μέρα να μην τα βλέπω. Να λείπω ένα μήνα και να μην τα βλέπω. Έχοντας ως δικαιολογία, δικαιολόγο, το ότι το κάνω για εκείνα, ουσιαστικά ψεύδομαι σε μένα και δημιουργώ πρόβλημα στη σχέση μου και τώρα και μέσω μακροπρόθεσμα με τα παιδιά μου. Τα παιδιά τι θέλουν περισσότερο, 1000 ευρώ παραπάνω το μήνα, 500 ευρώ παραπάνω το μήνα ή την παρουσία της, όπως ακριβώς λες, της μαμάς και του μπαμπά?
Άρα δεν ισχύει, δεν το κάνω για εκείνα. Αν τα ρωτήσεις, θα σου πούνε: εγώ δεν θέλω τα 500 ευρώ παραπάνω. Άρα να βρούμε πιο ουσιαστικούς λόγους κίνητρα, υγιή κίνητρα, γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε καλύπτοντας τις δικές μας ανάγκες και να παλέψουμε για αυτή την ισορροπία. Υγιή κίνητρα για υγιείς σχέσεις με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους γύρω μας. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε σιγά σιγά μόνοι μας, με καθοδήγηση. Πώς γίνεται, αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί ο μέσος άνθρωπος που έχει τις νευροσούλες του, που έχει μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που ξέρει ότι πρέπει να δουλεύει πάρα πολλές ώρες για τα παιδιά του, για να έχουν τα παιδιά του δυνατότητα να πηγαίνουν στα τόσα εξωσχολικά και να καλύπτει τις ανάγκες και που τέλος πάντων το έχει πλάσει έτσι μέσα στο μυαλό του. Mm-hmm. Αλλά έχει και ένα μόνιμο εκνευρισμό και μία μόνιμη επιθυμία να βγει και να τα σπάσει όλα και να φωνάξει, γιατί κάτι μέσα του δεν πάει καλά. Ναι. Προφανώς, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι ξέρουμε, βαθιά μέσα μας ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό αποδεικνύεται ότι όταν κάποιος μας πει κάτι που το θεωρούμε σωστό ή αλήθεια, λέμε «Α, ναι, το είχα σκεφτεί αλλά δεν το είχα κάνει λόγο». «Α, ναι, βγάζει νόημα». Άρα είναι κάπου εδώ, κάποιος το κάνει λέξεις, το βάζει σε ένα κουτάκι και μας κάνει μετά πολύ λογικό. Αλλά θα κερδίσουμε χρόνο αν ζητήσουμε βοήθεια. Από τα βιβλία, από τους ανθρώπους που ξέρουν, για παράδειγμα. Είναι αυτονόητο ότι είναι πολύ πιο παραγωγικό και πιο υγιές αντί να πεις «είσαι απαράδεκτος» σε κάποιον με τον οποίο έχεις θυμώσει, να του πεις «αισθάνομαι πολύ άσχημα με αυτό που έκανες». Στην πρώτη περίπτωση είναι μια καθολική κρίση που ολοκληρωτικά διαγράφει την προσωπικότητα, την υπόσταση του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Ακόμα και δίκιο να έχουμε, εκείνος θα αντεπιτεθεί, γιατί ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή είναι μια επίθεση στο αίσθημα σπουδαιότητάς του και όλοι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν σπουδαίοι, mm-hmm. άρα να εκπληρώνουν την ανάγκη τους για αναγνώριση, που είναι μια βασική ανάγκη του ανθρώπου. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το να πεις, να εκφράσεις το συναίσθημά σου και να πεις «αισθάνομαι πολύ άσχημα, αισθάνομαι λυπημένο, αισθάνομαι στεναχώρια, με αγχώνει αυτό που κάνεις, γιατί νιώθω έτσι». Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σου πει να επιχειρηματολογήσει ενάντια στο συναίσθημά σου. Είναι συναίσθημά σου. Και πολλές φορές αυτό, που είναι βασική αρχή ενσυναίσθηση αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτό θα κάνει τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, που μας έχει φερθεί με τον τρόπο που μας έχει φερθεί, πιθανότατα να θέλει να μας παρηγορήσει για το συναίσθημα το άσχημο το οποίο. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Ξυπνώ. Το οποίο δημιουργήσαμε. Και είναι η αλήθεια μέσα μας που φαίνεται τον άλλο πιο κοντά σε μια δύσκολη στιγμή. Θα μου πεις τώρα. Αλλά είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Είναι καθαρό πράγμα. Είναι καθαρό πράγμα. Αυτό υπάρχει στα βιβλία, υπάρχει στα σεμινάρια. Το θέμα είναι. Είναι ένα tip πρακτικό. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή το βλέπω σαν μια πληροφορία που έρχεσαι και μου δίνεις, Ανδριανή, την επόμενη φορά που θα νιώθεις ότι πας να ξεπεράσεις τα όρια σου από κάτι που έχει γίνει από κάποιον άλλον εις βάρος σου, και πας να το ταχώσεις, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτό. Γιατί χάνεις εσύ. Και πρώτα. Στην πράξη δεν έχει αποτέλεσμα. Ωραία. Ήρθες εσύ, έκανες τη βλακία, έρχομαι εγώ, στη λέω και. Και. Θα γίνει κάτι. Όχι. Θα γίνει αυτό που ήθελα εγώ να γίνει εξ αρχής. Ή καθυστερημένη επιθετική αντίδραση. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι. Το ζευγάρι, για παράδειγμα, έτσι. Είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ξεχνάω την επέτειό της. Ωχ, τι έκανα μόλις. Την επέτειό μας. Ή τα γενέθλιά της. Λάθος μου. Ξεκάθαρο λάθος μου. Είναι. Πότε το θυμάσαι, το έχεις θυμηθεί μερικές μέρες μετά ή την ίδια μέρα το έχεις καταλάβει. Θέλω να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει. Έχω ξεχάσει εντελώς. Εκείνη εδώ μεταξύ έχουμε κουραζόμενη τη δουλειά, έχω ξεχάσει την επαιτειό μας. Έχει ετοιμάσει. Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις. Ναι, καλά. Είμαι πολύ καλά, αλλά ξέρεις τι, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα θέλω να πάω να κοιμηθώ. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο δύσκολη μέρα ήταν. Ο Παπαδόπουλος μας κράτησε 12 ώρες. Άστα, πάω και κοιμάμαι. Εντάξει, την επόμενη εγώ μέρα. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Το τίποτα, μετέξει. Τίποτα. Έχεις ετοιμάσει κεράκια, ιστορίες, ρομαντικά δίπλα. Τίποτα. Τι έφυγα κατευθείαν, δεν πήγα από τη κουζίνα. Δεν λες τίποτα. Ζω ένα δράμα εγώ αυτή τη στιγμή. Καταρρεύσει ο κόσμος. Έχει καταρρεύσει ο κόσμος και δικαίως. Ωραία. Δεν λες τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ούτε τα μαζεύεις όλα. Την επόμενη μέρα δεν λες πάλι όλη μέρα τίποτα. Γυρνάω μεσημέρι από τη δουλειά. Δεν λες πάλι τίποτα. Καθόμαστε το βράδυ να δω μια ταινία. Και. Δεν μπορεί, έχω σκάσει η γυναίκα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν τι γίνεται. Πάει ο σύζυγος να αγκαλιάσει τη σύζυγο, ο σύντροφος τη σύντροφο. Εκείνη τη στιγμή όπως είμαστε και πάω να σε αγκαλιάσω. Κάνεις με έτσι και πετάς το χέρι μου. Χωρίς να ξέρω, χωρίς τώρα να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην πράξη σου και στην αιτία. Καμία. Όχι. Εκεί, ενώ έχεις δίκιο εξ αρχής και μπορείς να το εκφράσεις με ένα παραγωγικό τρόπο,
Η δική μου φυσική αντίδραση είναι, ωραία, ακόμα και αν μάθω για ποιο λόγο το κάνεις, γιατί δεν μου το είπες δύο μέρες, γιατί με αφήνεις στο σκοτάδι και γιατί το βγάζεις τώρα με αυτόν τον επιθετικό τρόπο και δεν μου το είπες τη στιγμή που έπρεπε. Δηλαδή αρχίζει πια και το διακύβευμα. Δεν είναι το δικό σου δίκιο. Είναι η δική σου λάθος αντίδραση και η δική σου λάθος συμπεριφορά. Έχει μετατοπιστεί πλήρως το ζήτημα Λασικό. Αυτή τη στιγμή. Και αυτό γίνεται για χρόνια. Δηλαδή θα δεις, βλέπεις, ξέρεις από την εμπειρία σου πόσοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουν πολύ στενές σχέσεις, δηλαδή είναι σχέσεις γονιών με παιδιά, είναι σύντροφοι, είναι ζευγάρια που ζουν χρόνια μαζί και το μόνο που έχουν καταφέρει να κάνουν είναι να αποθηκεύουν μέσα τους τις αντιδράσεις τους, να μην τα βγάζουν μπροστά για τους δικούς τους λόγους. Γιατί είναι, ίσως είναι και ωραίο και εύκολο και έχω μάθει το ρόλο μου σαν θύμα να τα μαζεύω και να λέω ότι εγώ είμαι κυρία όμως, δεν διέλυσα τη σχέση μου, ούτε τσακώνομαι με τον πατέρα σας. Γιατί ποτέ δεν θα του πω ότι με ενόχλησε. Γιατί δεν θα του το πω όμως ποτέ. Και παρόλα αυτά έχω κάνει μπόμπα τη σχέση μου. Γιατί φοβάσαι φοβάσαι να κάνεις τη δύσκολη συζήτηση. Φοβάσαι να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Και σου αρέσει η θυματοποίηση γιατί νιώθεις ότι ικανοποιείς το αίσθημα σπουδαιότητά σου μέσα από τη θυματοποίηση. Είσαι σημαντική ως θύμα. Έχω βρει το ρόλο μου. Έχεις βρει το ρόλο σου, πάρα πολύ σωστά. Και είναι εύκολο σε μια δύσκολη στιγμή να το πετάξεις αυτό. Δηλαδή να πεις εγώ τόσα χρόνια που κάνω έτσι, που αντέχω, που. Αυτό σε κάνει να έχεις ένα διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Αυτό που αναφέρεις είναι, μ' αρέσει να το λέω, το πρώτο λάθος των σχέσεων, που είναι μία αντίδραση. Μία αντίδραση. Δηλαδή, σαν σαράκι όλο αυτό όμως, σε τρώει για χρόνια. Και κάποια στιγμή αναγκαστικά θα κάνεις την πολύ καθυστερημένη θετική αντίδραση. Και άντε, να καταλάβει ποιος κατάλαβε. Θα γίνει μια έκρηξη μεγατόνων, μια πυρηνική έκρηξη. Αυτό το να το ξέρεις, το να το κάνει κάποιος λόγο και να πει, ξέρεις, υπάρχει αυτό, υπάρχει η έμεση αντίδραση που είναι και αυτή λάθος των σχέσεων που είναι η μπηχτή. Φαρμακερή. Ή που είναι ο σχολιασμός ο αρνητικός. Τι μιλάς και εσύ, δεν θυμάσαι ποτέ τα γενέθλιά μου και την επέτειό μου, τώρα θα θυμηθείς. Μπηχτή και αρνητικός σχολιασμός μαζί εντωμεταξύ τώρα. Το έχω. Είσαι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, στο σεμινάριο κάνουμε πολλά σκετσάκια. Τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο κάνουμε σκετσάκια με ζευγάρια, με ανθρώπους, γιατί θέλουμε να δείξουμε και σαν εικόνα κάποια πράγματα που λέμε. Είσαι ο άνθρωπός μας. Θα το προσπαθήσω, το έχω πει, λοιπόν. Θα προσπαθήσω, ναι. Να δω αν μπορώ. Και ξέρεις, πίσω από κάθε μπηχτή υπάρχει ένα μήνυμα που κρύβει ένα συνέστημα. Δηλαδή, πίσω από την μπηχτή, καλά εσύ ούτως ή άλλως, εκεί που θα πάμε θα έχει τίποτα να φάμε τις προκοπής ή πάλι θα μείνουμε μυστικοί. Λέω ένα παράδειγμα. Πίσω από αυτό υπάρχει το μήνυμα ότι ό,τι και να κανονίσεις εσύ, ποτέ δεν είναι αυτό που πρέπει. Ναι. Και αισθάνομαι εγώ στενάχωρα, λύπη, θυμωμένη γι' αυτό ή θυμωμένος γι' αυτό. Μία υγιής αντίδραση, ποια θα ήτανε? Η με ειλικρίνεια έκφραση του συναισθήματος χωρίς ίχνος κατάκρισης και χαρακτηρισμού, γενικευμένου χαρακτηρισμού, γενικού χαρακτηρισμού του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή, στα τέσσερα επίπεδα διαπραγμάτευση τα οποία μαθαίνουμε, είναι ότι πρώτα κάνουμε μια ειλικρινή εξύψωση στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Ακόμα και αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι πολύ δύσκολο. Σημαντικό, ειλικρινή εξύψωση. Γιατί αν σε εξυψώσω, δηλαδή πω κάτι καλό για σένα, απλά και μόνο. Ένα, γιατί δεν ισχύει. Και δεύτερον, απλά και μόνο γιατί πρέπει να το κάνω, καταραίει όλη η έννοια της ειλικρινούς, υγιούς σχέσης. Δώσε μας ένα παράδειγμα. Ναι, στο κομμάτι το συντροφικό. Ναι. Θέλω να πω κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μου δίνει σημασία η σύντροφός μου. Και της λέω, έχουμε περάσει τόσο όμορφα μαζί και χαίρομαι πάρα πολύ για τα τόσο όμορφα θα περάσουμε ακόμα. Σ' αγαπάω, είσαι ο άνθρωπός μου. Από τη στιγμή που το νιώθω αυτό, αν δεν το νιώθω αυτό, πρέπει να πω κάτι άλλο που νιώθω. Αυτό και είναι το. Εκεί. Όχι, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Να το πλάσουμε, ναι. Να το κάνουμε τεράστιο. Όχι παραπάνω. Αυτό που νιώθεις. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι το να εντάξεις τον άλλο στο κοινό όραμα τη στιγμή που θέλεις να διορθώσεις μια συμπεριφορά. Το να εντάξεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, είτε είναι ο συνεργάτης σου, είτε είναι ο συντροφός σου, ο φίλος σου, στο κοινό όραμα τον κάνει να αισθάνεται ασφάλεια. Τι είναι ο κοινό όραμα? Δηλαδή θα πω κάτι που μας αφορά για το μέλλον. Στο μέλλον θα μας δείξω μαζί. Αν πάω να δεις ένα συνεργάτη που έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος στη δουλειά και του πω. Είσαι πάντα συνεπής και χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι που είσαι στην ομάδα μας. Και θέλω, νιώθω ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πετύχουμε μαζί. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Σε εντάσσω το κοινό όραμα, γιατί όταν θα πάω θα σε διορθώσω, σε εισαγωγικά, εσύ μπορεί να το πάρεις αμάλωμα στο τρίτο στάδιο.
όταν θα στο προηγούμενο, εγώ σου έχω πει ότι σε φαντάζομαι μαζί μου στο μέλλον, δεν νιώθεις τόσο άσχημα και δεν σου βγαίνει τόσο πολύ επιθετική αντίδραση. Νιώθεις και ασφαλής. Νιώθεις ασφαλής. Ναι. Άρα έχουμε πράγματα να κάνουμε ακόμα μαζί. Βρίσκουμε λοιπόν τα θετικά στοιχεία του άλλου, αυτά που αντιλαμβανόμαστε εμείς ως θετικά. Τον παίρνουμε μαζί μας στο κοινό όραμα. Από έτσι που το πιστεύουμε. Τώρα, αν θέλει κάποιος να πουλήσει κάποιον, δεν θα το πει αυτό. Τα προσαρμόζουμε, ναι. Έτσι. Ήτανε πάρα πολύ ωραία παλιά, θυμάσαι τότε. Πολλά τώρα δεν μας βλέπω. Λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις αυτά, ναι. Και στο τρίτο στάδιο, είναι από το κομμάτι της ενσυναίσθησης, είναι το ονομάζει ο Γκόρντον, πολύ διάσημος ψυχολόγος. Το ονομάζει το εγώ μήνυμα, που είναι αυτό που είπα, η έκφραση του συναισθήματος, της συμπεριφοράς. Και το αποτελέσματος που μπορεί να έχει αυτή στο μέλλον. Δηλαδή, στο κομμάτι της συντροφικής σχέσης. Τελευταία νιώθω μόνος. Και αυτό με στεναχωρεί πολύ. Γιατί λείπεις πάρα πολύ συχνά και νιώθω δεν μου δίνεις τόση σημασία. Αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να παγιώσει μια απόσταση ανάμεσά μας. Ωραία τα λες, Νικόλα. Μετά θα σου πω πώς θα τα λέγα εγώ. Ναι, και το καθένας θα το πει με τα δικά του λόγια. Έτσι. Αυτό τώρα προφανώς είναι τα λόγια του Νικόλα. Άρα, εδώ τι είχα τη συμπεριφορά. Ότι λείπεις και ότι απομακρύνεις και τα λοιπά. Είχα το συνέστημα, με στεναχωρεί. Και είχα και τη συνέπεια που μπορεί να προέλθει στο μέλλον. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που έχω εντάξει μέσα σε αυτό το στάδιο. Είναι η ανάληψη της ευθύνης και η υπόσχεση για θετική αλλαγή. Δηλαδή, επειδή ποτέ σε κάτι το οποίο δημιουργείται μεταξύ δύο ανθρώπων δεν φταίει μόνο ένας. Το πιστεύω πολύ βαθιά αυτό, νομίζω το ακούμε και συχνά, έτσι, δίπλα μας. Το βλέπουμε και στην πράξη, βέβαια. Ότι μπορεί να φταίω εγώ. Να κρατήσουμε μια παρένθεση. Ο ηγέτης φταίει ακόμα και όταν δεν φταίει. Το να αναλάβεις την ευθύνη είναι πάρα πολύ έξυπνο και αληθινό είναι, αλλά είναι και πάρα πολύ έξυπνο γιατί δείχνεις δύναμη εκείνη τη στιγμή, δεν δείχνεις αδυναμία. Και όταν έχεις. Να οδηγείς την αλλαγή μετά. Ακριβώς, γιατί σημαίνει ότι έχεις αυτό. Έχεις τη δύναμη να οδηγείς την αλλαγή. Διαφορετικά, δίνεις ασκήτωρα σε κάποιον άλλον αν η ευθύνη δεν είναι δική σου. Άρα λοιπόν. Προφανώς μπορεί να είναι και δική μου ευθύνη. Να έχω κάνει κάτι εγώ το οποίο σε έχει απομακρύνει. Και είμαι εδώ. Διατεθειμένος να μου το επικοινωνήσεις και να το διερευνήσουμε, να το αλλάξουμε. Ανάληψη ευθύνης, υπόσχεση για θετική αλλαγή. Σου εκφράζω όμως το συναίσθημα μου, μπλα, αυτό που είπαμε πριν. Και το τέταρτο βήμα, στα τέσσερα επίπεδα διαπραγμάτευσης, τα οποία προτείνω, είναι ότι ό,τι έκανες μόλις, δείχνεις ανοιχτός να το κάνει και ο άνθρωπος απέναντί σου. Δηλαδή, ό,τι έκανα εγώ μόλις τώρα, θέλω να έρθεις όποτε θέλεις. Και να μου εκφράσει ακριβώς αυτό που εσύ αισθάνεσαι και πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα βελτιωθεί η σχέση μας. Έτσι νιώθει, όπως και στο βήμα που είπαμε νωρίτερα, ότι εντάσσει το κοινό όραμα, θα είμαστε μαζί στο μέλλον, μην φοβάσαι, να είσαι ασφαλής. Νιώθει ότι, okay, όλο αυτό δεν είναι ο δικός σου ρόλος, να είσαι εσύ και να επιτίθεσαι, έστω και με ωραίο τρόπο, αλλά μπορώ να το κάνω κι εγώ. Άρα ανοίγει ένα διάβλο επικοινωνία στη σχέση. Αυτή είναι η δύσκολη ζήτηση. Αυτή που αποφεύγουμε οι άνθρωποι. Ξέρεις τι όμως διακρίνουμε σε αυτό, υπάρχει καλή. Πρόθεση. Πώς αλλιώς? Γιατί έρχομαι σε όλο αυτό και έχω μαζέψει το μυαλό μου και έχω ξεκαθαρίσει το συναισθημά μου και έρχομαι να σου πω ότι έτσι νιώθω, έτσι σε βλέπω, αυτό θα ήθελα από μας και έλα να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Γιατί πραγματικά το νιώθω αυτό το πράγμα και θέλω να το κάνω. Δεν αρκεί να το κάνω το πρώτο ημίωρο της κουβέντας και μετά να αρχίσω τα γαλλικά. Δηλαδή θα πρέπει να το έχεις δουλέψει μέσα σου αυτό το πράγμα. Έχει γίνει κτήμα σου ότι εγώ πιστεύω σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό εφαρμόζεται παντού, Νικόλα. Έτσι. Εφαρμόζεται παντού σε όλα τα είδη σχέσεων. Σε επαγγελματικές και με τα παιδιά μας. Όλα. Τι ωραία πράγματα όλα αυτά. Τι ωραία πράγματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, μέρες. Λοιπόν, έχουμε ένα σεμινάριο μπροστά μας. Δεν ξέρω, οι συμμετοχές έχουν κλείσει. Όχι, είναι μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Θα είναι ανοιχτές. Ωραία. Το σεμινάριο είναι στις 8 και 9 του Ιουνίου. Ωραία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, λοιπόν. Στο ξενοδοχείο Αστόρια. Ναι, είναι διήμερο. Πρωί, μεσημέρι και κάποιες ώρες το απόγευμα με ένα μεγάλο διάλειμμα ενδιάμεσα. Και απευθύνεται σε όλους εμάς. Είναι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις. Είτε μιλάμε για γονείς, είτε μιλάμε. Γιατί. Γι' αυτό λέγεται και ο μάστερ ανθρώπινες σχέσεις και ιδανικός ηγέτης. Συσχετίζω απόλυτα την έννοια της ηγεσίας, που ηγεσία για μένα σημαίνει θετική επίδραση σε όλους τους ανθρώπους. Ξαναλέω, είναι θετική επίδραση σε όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι το παιδί σου. Συμπαρασύρεις το καλό, βρε παιδί Μπράβο. Μου. Ακριβώς. Είτε είναι για το παιδί σου. Δηλαδή, ο καλός μπαμπάς είναι ηγέτης. Η καλή μαμά είναι ηγέτης. Ο καλός σύντροφος είναι ηγέτης. Ο καλός φίλος είναι ηγέτης. Ο καλός γείτονας είναι ηγέτης στην κοινωνία. Έτσι. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, και επειδή αν το δει κάποιος έτσι λίγο πιο μέσα, οι κανόνες των σχέσεων είναι ίδιες. Οι κανόνες είναι ίδιοι για ό,τι σχέση και αν μιλάμε με.
διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και διαφορετική εφαρμογή, αλλιώς θα μιλήσει ένα παιδί, αλλά οι βάσεις είναι ίδιες. Τα λάθη είναι ίδια. Η έκφραση συναισθήματος είναι ίδια λογική, αλλά προφανώς χρησιμοποιείς πιθανότατα άλλες λέξεις για να μπορεί να τις καταλάβει ένα παιδί. Άρα είναι για επαγγελματίες, για συντρόφους. Καλό είναι τα ζευγάρια, είναι πολύ ωραίο να είναι μαζί γιατί θα δουλέψουμε και πράγματα που έχει αφορούν τη σχέση. Έχει κάτι σκέτς που μπορείτε να συμμετέχετε. Έχει διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Να βγάλετε όλοι σας τα αποθυμένα με την παρουσία ειδικού. Είναι σημαντικό αυτό. Το έχουμε εντάξει τα τελευταία δύο χρόνια πολύ έντονα στα σεμινάρια μας. Δηλαδή μεταφιεζόμαστε. Το δραματοποιείς και σου λειτουργεί διαφορετικά αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Να περάσετε ωραία, να βγουν ωραία πράγματα από εκεί. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Σας τον έδωσα, εκμεταλλευτείτε τον. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Κική Τζορτζακάκη. Για διαζύγιο θα μιλήσουμε, σκληρά δύσκολα πράγματα, για σχέσεις που επιθυμούμε να γίνουν υγιείς και να παραμείνουν υγιείς. Σε λίγο.